Κυρία Λαμπροπούλου, βρισκόμαστε σήμερα στο βιβλιοπωλείο Αθανασιάδης. Τι εκδήλωση θα έχουμε εδώ? Είμαστε στα πλαίσια του Λογοτεχνικά Μονοπάτια, που ανέλαβε η ορεσιτεχνική ομάδα πόλης της Κινή του Διπεθέ Κοζάνης, πάνω στις πολλές δραστηριότητες που κάνει ο Δήμος για τα εγκαίνια της νέας βιβλιοθήκης. Εδώ λοιπόν εγώ με την κυρία Φωτεινή Γούλκα θα κάνουμε αφηγήσεις και αναγνώσεις παραμυθιών, παραδοσιακών παραμυθιών για παιδιά δημοτικού. Τα παραμύθια αυτά είτε είναι καταγεγραμμένα στα βιβλία που θα βρουν και στη νέα βιβλιοθήκη και στα βιβλιοπωλεία της πόλης μας, είτε λέγονται από το στόμα στο αυτή και από το αυτή στο στόμα, είναι παραμύθια που εφραίνουν την καρδιά των μικρών και των μεγάλων και δείχνουν διδάγματα για τη ζωή και την καθημερινότητά τους. Το παραμύθι δεν είναι μόνο για την παιδική ηλικία. Είναι από τη λέξη παραμυθία που σημαίνει παρηγοριά. Παρηγορεί τις ψυχές των ανθρώπων, δίνει λύση στα προβλήματά τους και τους δίνει το δικαίωμα να σκέφτονται ότι όπως αισθάνονται αυτοί, αισθάνονται και πολλοί άλλοι άνθρωποι στον κόσμο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι τα παραμύθια είναι παγκόσμια. Τα ίδια παραμύθια υπόθηκαν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, ακόμα και αν δεν λεγόταν στην ίδια γλώσσα. Γιατί αυτά είναι ανάγκη των ανθρώπων, η παρηγοριά της ψυχής. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις αυτές, που είναι στο πλαίσιο, όπως είπατε, των εγγενείων της νέας βιβλιοθήκης, θα έχουμε και άλλες τις επόμενες ημέρες? Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, πάρα πολλές, και στο χώρο της βιβλιοθήκης που αρχίζουν, που γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Και φαντάζομαι ότι η βιβλιοθήκη είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός στην πόλη μας. Και σήμερα υπάρχουν και σε άλλα βιβλιοπωλεία της Κοζάνης, γίνονται διάφορες δράσεις την ίδια ώρα.